Δίπλα μου έχω την coach της ΑΕΛ, την Κάλια Παπαδοπούλου. Κυρία Παπαδοπούλου, η ομάδα σας σήμερα ταλαιπωρήθηκε πολύ από τα επιθετικά rebound του αντιπάλου και από την αστοχία κοντά στο καλάθι. Αυτά ήταν τα δύο στοιχεία που επηρέασαν στο τέλος του αγώνα και δεν μπορέσατε να διεκδικήσετε την νίκη παρά την προσπάθεια στην τέταρτη περίοδο. Καταρχήν, να δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα της ανορθώσης, η οποία κέρδισε δουλειά, και στον προπονητή Κωνσταντινίδη, ο οποίος κάνει πολύ καλή δουλειά. Όσον αφορά τη δικιά μου την ομάδα, μετά από ένα πολύ καλό παιχνίδι και ένα επιτυχή αποτέλεσμα με την ομάδα της ΑΕΚ, όπου είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε και να ξεκινήσουμε νικηφόρα τη σεζόν, η ομάδα είχαμε επισημάνει τα δυνατά σημεία της ανόρθωσης, το οποίο είναι το physical game και το επιθετικό rebound. Δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε στα rebound, είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Σίγουρα χάσαμε και πολλά ελεύθερα σουτ. Και στο πρώτο ημίχρονο θεωρώ ότι ήταν κλειδί τα τρία φάουλ του Σέφερ, του Ατόν και του Χέντρι, τρεις από τους τέσσερις ξένους της ομάδας μας. Η ανόρθωση έπαιξε στο όριο του φάουλ, παίζει πάρα πολύ δυνατή άμυνα και θεωρώ ότι αυτά τα δύο, η άμυνα και τα rebound, ήταν το κλειδί της νίκης της ανόρθωσης. Πάντως η ομάδα σας έδειξε στην πρεμιέρα με την Πετρολίνα ΑΕΚ στη δεύτερη παράταση, αλλά και σήμερα σε αρκετά σημεία του αγώνα, ότι έχετε χτίσει μια ομάδα η οποία στόχο έχει ψηλές θέσεις στη βαθμολογία. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη γενικότερη εικόνα της ομάδας και το οικοδόμημα που χτίσατε φέτος, έτσι μιας και είμαστε και στην αρχή της χρονιάς? Η ομάδα έχει χτιστεί από νεαρούς καλαθοσφαιριστές. Όπως έχετε δει και τα συμβόλαια που έχουμε κάνει με το πλάνο της διοίκησης, είναι τριετές, πενταετές. Θέλουμε να χτίσουμε με μικρούς και κάποιους έμπειρους Κύπρους καλαθοσφαιριστές, ούτως ώστε για έλστα επόμενα δύο χρόνια να ξαναπάει εκεί που πρέπει να πάει. Σίγουρα γίνονται αργά και σταθερά βήματα από τη διοίκηση, και νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ καλό σύνολο που θα φανεί στην πορεία, μέρα με τη μέρα, που μπορούμε να φτάσουμε.